Όταν δίνεται έτσι σε δύο θέματα μια ελευθερία λόγου, νομίζω ότι από τις περισσότερες πλευρές ακούστηκαν στοιχεία τα οποία πραγματικά μπορούν να αξιοποιηθούν και είναι πως μια θετική κατεύθυνση, κάποια από κάποια πλευρά, κάποια από μια διαφορετική πλευρά, που σημαίνει ότι όντως φτάσαμε πλέον στο απροχώρητο, στο ότι έπρεπε να συζητηθεί ένα αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Περιμέναμε πολλά χρόνια και περάσαμε βέβαια από πολλά κύματα, όπως από Μπαλτάκους, από αποσύρσεις άρθρων, από αποσύρσεις του νόμου. Περάσαμε από μια σειρά θεμάτων που αφορούν στους ξυλοδαρμούς, που βλέπαμε επί δύο χρόνια συνέχεια, τα τελευταία χρόνια συνέχεια, να γίνονται στους δρόμους της Αθήνας. Πυροβολισμούς, επιθέσεις κατά ομοφιλοφίλων, δολοφονίες του Λουκμάν και του Φίσα. Έπρεπε να συμβούν όλα αυτά, να συμβούν οι επανειλημμένες καταγγελίες που γινόντουσαν από πτέρυγες αυτής της Βουλής, που έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν κάθε μέρα, κάθε βράδυ, να βγαίνουν κάποιοι Σεριάνοι για να χτυπήσουν, για να δείρουν, για να σκοτώσουν, και εμείς εδώ να λέμε ότι πέρα βρέχει, δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Και όταν έφταναν τα πράγματα στο απροχώρητο, τότε εμφανιζόταν ο απομηχανής Θεός, πώς λεγόταν αυτός, κάποια στιγμή λεγόταν Μπαλτάκος, κάποια στιγμή διάφοροι άλλοι, οι οποίοι έβαζαν εκείνα τα προσκόμματα που έπρεπε να βάλουν για να μην προχωρήσει. Και τώρα και σε αυτό το νομοσχέδιο υπάρχουν και έχουν μπει μια σειρά από προσκόμματα για να μην μπορέσει ομόφωνα, θα έλεγα, θα έπρεπε ομόφωνα αυτή η Βουλή να βγάλει ένα ουσιαστικό, σωστό, αντιρατσιστικό νόμο. Και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε φέρει και τις τροπολογίες που έπρεπε να είναι εδώ και θα τις δείτε, για να μπουν και αυτές στο τραπέζι και να ψηφιστούν και να ολοκληρωθεί αυτός ο νόμος. Όμως, από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι έρχεστε πραγματικά με βήματα άτολμα, από τη στιγμή που λέτε ότι εμείς εδώ φέρουμε ένα νόμο για να καταδικάσουμε κάποιον ο οποίος υποκινεί, κάνει, δείχνει, και όχι τον αυτούργο, αυτόν ο οποίος χτυπάει, αυτός ο οποίος σκοτώνει, αυτός ο οποίος κάνει αυτά τα οποία βλέπουμε καθημερινά να γίνονται. Και πώς να μην τα κάνει, από τη στιγμή που η ατιμορρησία κάποιων είναι πλέον παροιμιώδης, δηλαδή κάποιοι με τίποτα δεν τιμωρούνται. Είδαμε προχθές, την προηγούμενη Πέμπτη, ότι προπυλακίστηκαν, χτυπήθηκαν και συνελήφθησαν δύο Αλβανοί τουρίστες. Αυτό που λέγαμε κάποτε σαν το συντομότερο ανέκδοτο Αλβανός τουρίστας έχει συμβεί. Και δύο νεαροί Αλβανοί τουρίστες, επειδή σε κάποια σημείο στο Κεραμικό, ή θυμάμαι πού, μιλούσαν αλβανικά, συνελήφθησαν, πήγανε μέσα, ξυλοκοπήθηκαν, πήγανε συγγενείς τους να δουν τι γίνεται και τους είπανε: «Εμάς μας πειράζει κανείς, εμείς ό,τι θέλουμε κάνουμε». Με συγχωρείτε, νομίζετε ότι μπορεί να σταθεί ο οποιοσδήποτε νόμος όταν υπάρχει αυτή η νοοτροπία? Μπορεί να σταθεί ο οποιοσδήποτε νόμος όταν επί 18 μήνες υπάρχουν άνθρωποι στα κρατητήρια, σε υπόγεια που δεν μπαίνει ήλιος, δεν προαυλίζονται ποτέ, και υπάρχουν άνθρωποι εκεί για το τρομακτικό έγκλημα που έκαναν να μην έχουν χαρτιά, και να μην έχουν χαρτιά γιατί έχουν έρθει πρόσφυγες από διάφορες περιοχές του κόσμου, όπου εμείς και οι σύμμαχοί μας, όχι εμείς ως Ελλάδα, αλλά οι σύμμαχοί μας και οι οργανισμοί στους οποίους συμμετέχουμε, κάνουν πολέμους, σκοτώνουν κόσμο, διώχνουν ανθρώπους από τις εστίες τους. Και το βλέπουμε να συμβαίνει καθημερινά. Άρα όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο από το πυροκροτητές στο να διαμορφωθούν ντζιχαντιστές, χαλιφάτα και ό,τι άλλο μπορεί τραγικό να φανταστεί κανένας. Και εδώ πέρα εμείς να λέμε ότι, ξέρεις, δεν συμβαίνει και τίποτε. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα και θα έπρεπε και εμείς σαν Ελλάδα, μέσα και από μια άλλου είδους εξωτερική πολιτική, να μπορέσουμε να παρέμβουμε σε αυτό το πράγμα που γίνεται γύρω μας και που θα έχει ένα αποτέλεσμα τραγικό και για μας κάποια στιγμή, εάν αυτά τα πράγματα συνεχιστούν.
Έτσι θα έλεγα ότι δεν μπορεί να υπάρχουν αμυγδαλέζες, κρατητήρια από την μία πλευρά, να υπάρχει αυτή η ασυδοσία κάποιων που να μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να παρεμβαίνουν μέσα από τον ξένιο Δία, μέσα από συλλήψεις χωρίς λόγο και αιτία, μέσα από πυροβολισμούς σε μανολάδες, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, να μην κανένας να μην πληρώνει το παραμικρό, και από εκεί πέρα εμείς να συζητάμε ότι έχουμε κάνει και ένα αντιρρευστικό νόμο, διότι θα διώξουμε αυτούς οι οποίοι υποκινούν, εάν δεν υπάρξει, κατά την άποψή μου, μία τιμωρία παραδειγματική σε κάποιους που να κατανοήσουν και να καταλάβουν ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Γιατί νόμοι υπάρχουν, και λέτε ότι υπάρχουν ποινικοί νόμοι για τα ποινικά θέματα, αλλά ούτε αυτοί αυτή τη στιγμή λειτουργούν. Έτσι, εμείς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε ο αντιδραστικός νόμος, και έχουμε κάνει προς αυτή την κατεύθυνση της παρεμβάσης μας, θα έπρεπε ότι ο αντιδραστικός νόμος να είναι πολύ πιο ουσιαστικός, να παρεμβαίνει στον θήτη άμεσα, σε αυτόν ο οποίος θυματοποιεί και τους αλλοδαπούς και Ρωμά και ομοφιλόφιλους, μία σειρά από ανθρώπους οι οποίοι κατά την άποψή του είναι διαφορετικό. Εδώ πέρα δηλαδή θα πρέπει βέβαια, μπορεί να κάνουμε μεγάλες αναλύσεις, αν θέλετε φιλοσοφικές, για το τι είναι το άλλο και το πώς ο καθένας από μας, μέσα αν θέλετε από την ανατροφή του, θεωρεί ότι το άλλο μπορεί να το αντιμετωπίσει ή δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, ή φοβάται το άλλο και νομίζει ότι μόνο μέσα από κλιματικές πράξεις μπορεί να το αντιμετωπίσει. Νομίζω ότι αυτά όλα θα πρέπει να αρχίσουν και να γίνονται, αν θες, και κτήμα και των νέων ανθρώπων. Θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική παιδεία, η οποία θα ξεκινήσει από τα σχολεία μας, και θα μπορεί ο άλλος να βλέπει τον διαφορετικό, τον φίλο του. Να σας πω κάτι, βλέπετε πώς λειτουργούν τα παιδιά στα σχολεία. Πηγαίνετε στα δημοτικά και θα δείτε πώς τα παιδιά στα δημοτικά σχολεία, όταν δεν υπάρχει έξωθεν εξωτερική παρέμβαση από τις οικογένειές τους, πώς παίζουν μαζί, πώς λειτουργούν μαζί, πώς μαζί αγαπιούνται, πιάνει ο ένας το άλλο. Και με το που αρχίζουν τα ταμπού, αρχίζει δηλαδή αυτό το οποίο έχουμε ενσωματώσει στη συνείδησή μας, μέσα μας, ότι ξέρεις, αυτό είναι διαφορετικό, άρα πρέπει να το φοβόμαστε, πρέπει να το πολεμήσουμε. Αν αυτά τα πράγματα σιγά σιγά δεν αρχίζουν να μπαίνουν στην ελληνική κοινωνία, δεν θα μπορεί κανένα αντιρρευστικό νομοσχέδιο να βοηθήσει στη λύση αυτών των προβλημάτων. Τέλος, εγώ θα έλεγα επίσης μια κουβέντα για αυτά περί εγκομιασμού ή αν θέλετε περί γενοκτονιών. Να αναφερθώ δύο λεπτά. Το θέμα των γενοκτονιών. Σε καμία περίπτωση, και δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος εδώ πέρα μέσα που να μην είναι της άποψης ότι ασφαλώς και καταδικάζουμε και τα του ολοκαυτώματος, και καταδικάζουμε και τις σφαγές των Ποντίων και τις σφαγές των Αρμενίων και τις σφαγές των Χούτου και τις σφαγές των Ντούτσι, γιατί οποιαδήποτε εθνοκάθαρση, γενοκτονία, ορίστε, εθνοκάθαρση ή τέτοιου είδους καταστάσεις, ασφαλώς και δεν μπορούμε να τις αποδεχτούμε. Αυτό όμως είναι διαφορετικό από το να μπορεί κάποιος να ποινικοποιήσει τη διαφορετική άποψη. Άρα αυτό θα πρέπει πραγματικά να το δείτε, και να το δείτε σωστά, να το δείτε κάτω από μια άλλη οπτική, ότι δεν μπορείς να ποινικοποιήσεις μια άποψη μπορεί να έχει ο καθένας, που δεν μπορεί να την έχουμε. Εμείς εδώ πέρα έχουμε μια άποψη κοινή, η οποία αναφέρεται και στο θέμα των Ποντίων και στο θέμα των Αρμενίων και στο θέμα του ολοκαυτώματος, άσχετο αν κάποιο εδώ πέρα μέσα μπορεί να έχουμε και διαφορετικές απόψεις όσον αφορά το ολοκαύτωμα. Αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο να ποινικοποιήσει τη σκέψη, την άποψη, ακόμα και την επιστημονική έρευνα. Άρα αυτά είναι θέματα που θα πρέπει... Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε. Για να προχωρήσουμε. Ολοκληρώστε.